Θα εστιάσουμε λίγο στην εστίαση και στο λιανεμπόριο της Ιτίας. Πάμε ξανά στην Ανατολική Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Φουντουλάκη, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας Καταστημάτων στο Δήμο Ιτίας. Κύριε Φουντουλάκη, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γνωρίζω ότι αυτά τα 5 λεπτά που βγαίνουμε πραγματικά το προσπαθήσατε πολύ. Δύσκολες στιγμές για όλους τους συναδέλφους σας. Να μας μεταφέρετε λίγο το σκηνικό της καταστροφής και ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να έρθουν αυτές οι πολυπόθητες αρχικές αποζημιώσεις. Το σκηνικό της καταστροφής. Εδώ πέρα δυστυχώς πλημμύρισε πάλι για άλλη μια φορά ο ποταμός. Το μέγεθος του νερού που έπεσε στην πόλη της Ιτίας ήταν τρομακτικό. Καταστραφήκαν επιχειρήσεις, πολλά νερά πέσανε μέσα στην πόλη πάρα πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια καταστημάτων, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις να καταστραφούν, να φτάσει μέχρι το ισόγειο και παραπάνω από το ισόγειο το νερό. Και δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να εστιάσουμε λίγο, είχαμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχα πριν από λίγο Λασιθίου, να εστιάσουμε λίγο στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από συναδέλφους σας, προκειμένου να συμπληρώσουν, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα της καταστροφής αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ένα από τα καταστήματα ναι. που έχουμε εδώ πέρα στην Ιτία. Μιλάμε η καταστροφή που είναι ολοκληρωτική από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Τα αυτοκίνητα χαθήκανε μέχρι απάνω, τα μαγαζιά καταστραφήκαν, μα δείτε πραγματικά. Το μέγεθος της καταστροφής, πως πάλι δεν μέσα να καταλάβετε τι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό μιλάμε τώρα εδώ που βλέπετε, είναι το μέγεθος της καταστροφής. Αυτό τώρα μιλάμε είναι εστίαση. Ο άνθρωπος αυτός για να ξαναδουλέψει θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό. Εδώ λοιπόν πρέπει να θέσει η πολιτεία να βοηθήσει όλους εμάς τους επαγγελματίες, να μπορούμε να τα επεξέλθουμε και να ξαναεπανέλθουμε και να μπορούμε πλέον να στήσουμε τα μαγαζιά μας και να μπορέσουμε είναι να... Είναι αυτό που είπα, κύριε Φουντουλάκη, πριν από λίγο, ότι είχαμε μια καλή τουριστική σεζόν και εκεί που πήγαν Ακριβώς. να πάρουν ανάσα οι συνάδελφοί σας, είναι Ακριβώς. τα φόπλακα. Είναι τα φόπλακα, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Περάσαμε μια πανδημία, η οποία πανδημία μας καθήλωσε, μας έκανε οικονομικά. Πριν είχαμε μια οικονομική κρίση, η οποία και αυτή συνέβαλε σε αυτό. Και πλέον, αφού είχαμε ένα σχετικά καλό καλοκαίρι, είπαμε μια χαρά πανασάνουμε επιτέλους, που θα βάλουμε σε μια ρύθμιση όλες τις δόσεις μας και όλα τα δάνειά μας και θα μπούμε σε ένα ρυθμό. Ξαφνικά λοιπόν θα επανερχόμαστε σε μια πολύ χειρότερη, τροφύτερη κατάσταση. Δυστυχώς. Έχουμε καταστραφεί την ελληνική πέρα εδώ πέρα, γιατί όλα τα τερέφματα και όλα τα περισσότερα πράγματα που είχαν στα υπόγεια τους, πηγαίνει καταψύχτες, τρόφιμα και τα σχετικά. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, βλέπετε και την εικόνα, έχουν πραγματικά καταστραφεί. Για να επανέλθει ένα κατάστημα σαν αυτό που βλέπετε τώρα στην εικόνα, χρειάζεται πάνω από 200 με 250.000 ευρώ. Κύριε Φουντουλάκη, σίγουρα οι εικόνες που μας μεταφέρετε αυτή τη στιγμή σε ζωντανή σύνδεση είναι συγκλονιστικές από τη Σιτία. Μία ερώτηση, χάθηκε και λίγο ήχος πριν από λίγο. Τη στιγμή της καταστροφής, της θεομηνίας, με αυτά που βλέπουμε αυτές τις εικόνες και πώς εκτελήχθηκε εκεί το σκηνικό, βρίσκονταν εργαζόμενοι μέσα στις επιχειρήσεις. Γιατί έχουμε να κάνουμε λίγο και με την σωματική ακαιρεότητα, με τον κίνδυνο να πάθει κάτι κάποιος. Σε αυτήν εδώ την επιχείρηση, που βλέπετε, οι εργαζόμενοι ήταν μέσα στο κατάστημα. Ναι. Ξαφνικά από εδώ πέρα μεριά η βάγκα, εδώ πέρα έχει μια βάγκα η οποία βάζει νερά μέσα. Ναι. Γέμισε, έκλεισε ασφυκτικά με κάποιο όχημα και κάποιους άλλους κάδους. Και όλο αυτό το νερό μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μέσα σε 10 λεπτά, έφτασε περίπου σε αυτό εδώ πέρα το ύψος που βλέπετε. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που ήταν μέσα προσπαθήσαν να φύγουν, το νερό ήταν ήδη στο μισό μέτρο και σιγά σιγά καταφέραν χέρι να περάσουν και να πάνε σε έναν πρώτο όροφο για να σωθούν οι άνθρωποι. Μιλάμε όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε και όχι μόνο εδώ πέρα, μιλάμε και για την παραλία, το νερό ήταν στο μισό με ένα μέτρο. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν και μέσα στα υπόλοιπα και μέσα στα καταστήματα. Εμείς λοιπόν σαν εστίαση ζητάμε το εξής. Ζητάμε άμεσα να μπουν σε αναστολή όλες οι δόσεις, όλα τα δάνεια που υπάρχουν, να μην δοθείτε ρέμα κανένας εργαζόμενος, άνθρωπος της εστίασης και να μην χαθεί καμία από τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Καμία. Όσο περισσότερο μπορούμε. Μάλιστα. Όσο περισσότερο διάστημα γίνεται. Μάλιστα. Και επίσης άμεσα η καταβολή χρηματικής χρημάτων
για να μπορέσουμε να αποδώσουμε. Γιατί αποδώσουμε, γιατί αυτά εδώ πέρα τα παρέμβατα πρέπει να αναπληρωθούν άμεσα. Και μάλιστα. Επίσης και κάτι τελευταίο. Ναι. Να μπουν οι εργαζόμενοι εδώ πέρα, μιλάμε για 100 άτομα και εργάζονται στα καταστήματα τα δικά μας. Τα οποία θα σταματήσουν να δουλεύουν, δεν θα έχουν έσοδα. Φανταστείτε τώρα με την ενεργειακή κρίση και όλα τα χρήματα που χρειάζονται. Δεν έχουν ξαφνικά έσοδα, πρέπει να αναπληρωθούν αυτά. Πρέπει να μπουν λοιπόν σε ένα καθεστώς όπως ήταν του COVID και να επιδοτηθούν από το κράτος. Μάλιστα. Παράκληση από εμάς. Κύριε Φουντουλάκη, εμείς βάζουμε άνω τελεία, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Δεν τα αφήνουμε το θέμα έτσι. Έχει να όποτε κάνει με την καθημερινότητα. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας και να ξέρετε και η Σιδεία έχει πληγεί βάλαστα. Δηλαδή, θυμάμαι η καταστροφή που έχουμε πάθει εδώ πέρα. Ναι, είναι ολοκληρωτική. Είναι ολοκληρωτική. Κύριε Φουντουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Η πολιτεία πρέπει να πέσει απάνω. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.